Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για την Εθνική Ασφαλιστική, καθώς η εξίσωση που θα δώσει την καλύτερη δυνατή λύση για την Εθνική Τράπεζα αλλά και τους χιλιάδες ασφαλισμένους αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη. Η απόφαση, λένε πηγές που γνωρίζουν το θέμα, θα είναι εν τέλει πολιτική και όχι αμυγός οικονομική. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσφορά της Κομπάου κρίνεται ικανοποιητική ως προς το τίμημα, ωστόσο τα προβληματικά σημεία εντοπίζονται αφενός στην έλλειψη εμπειρίας της κινέζικης εταιρείας στον ασφαλιστικό τομέα, αλλά κυρίως στον υψηλό δανεισμό που προτίθεται να λάβει για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά. Το 40% των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη υποβληθεί στο TaxisNet με το ρυθμό κατάθεσης των έντυπων Ε1 να ανέρχεται πλέον σε 130.000 ημερησίως. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσσαοδών δείχνουν πως τα χρεωστικά εκαθαριστικά καίνε και πως τα γνωστά υποζύγια, μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλαδή, για ακόμη μια χρονιά έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες επιβαρύνσεις. 16 μέρες λοιπόν πριν την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχουν μπει στο TaxisNet σχεδόν 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Από αυτές σχεδόν οι 900.000 είναι χρεωστικές και αντιστοιχούν σε συνολικό φόρο 674 εκατομμυρίων ευρώ ή σε μέσο φόρο 770 ευρώ αναφορολογούμενο. Το ενδεχόμενο κάπου ανάμεσα στο Netflix και το YouTube να βρίσκεται και μια εφαρμογή που θα σας πουλάει ασφάλειες μέσω της Smart TV σας δεν είναι καθόλου μακρινό. Αντίθετα, οι δικοί του κλάδων ιδιωτικών ασφαλίσεων διεθνώς θεωρούν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βεβαιότητα και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ο ΟΤΕ ετοιμάζεται να το κάνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΤΕ ετοιμάζεται να λανσάρει άμεσα ηλεκτρονική πλατφόρμα e-insurance μέσω της οποίας θα διαθέτει ως ηλεκτρονικός διαμεσολαβητής ασφαλίσεις όλων των ειδών σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο προετοιμάζεται από τον όμιλο εδώ και αρκετό καιρό, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που υπάρχει από τη θυγατρική του, την ΟΤΕ Ασφάλιση, η οποία εδώ και 20 χρόνια λειτουργεί ως εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημείο άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνα και με τις 767,02 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,21% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.